μου και σκοτάδι, τσεκούρια, μπαλτάδες, φωνές. Να φύγουμε, μανά, να φύγουμε. Να φύγουμε από την πόλη μας, παιδί μου. Δεν μπορούμε να φύγουμε από εδώ. Εδώ είναι η ζωή μας ολόκληρη. Όλοι θα προσπαθήσουν να φύγουν. Ποιος θα αντέξει να μείνει εδώ για πολύ. Όλοι θα φύγουνε σιγά σιγά. Δεν αντέχουν να είναι ελληνική, η πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Όταν η πόλη μας θα είναι ελληνική. Κάνει υπομονή, βασιλεύουσα. Λίγο ακόμη έμεινε. Λίγο ακόμη, βασιλεύουσα, πόλη των πόλεων. Η ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης, η οποία αριθμεί πάνω από 150.000 άτομα, ακμάζει σε ένα δύσκολο οικονομικό αλλά και πολιτικό περιβάλλον. Οι τρέχουσες εξελίξεις στο Κυπριακό είναι δυσμενείς για την Τουρκία. Τα Σεπτεμβριανά σηματοδοτούν την αλλαγή της δημογραφικής φυσιογνωμίας των Ρωμιών της πόλης. Άμεσα και υπό το φόβο και τον πανικό που προκλήθηκε, αρκετοί ομογενείς παίρνουν να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους σας. Σας καλωσορίζω στο χώρο του θερινού μας κινηματογράφου, που φιλοξενεί απόψε μία εκδήλωση αφιερωμένη σε ένα γεγονός, το οποίο δυστυχώς πολλοί κόσμος αγνοεί, εκτός βέβαια από εκείνους που το έζησαν και το μετέφεραν ως οδυνηρή μνήμη στους απογόνους τους. Πρόκειται για το πογκρόμ, δηλαδή για το διωγμό που υπέστησαν οι Έλληνες, οι Ρωμιοί, αλλά και κάποιες άλλες μη μουσουλμανικές μειονότητες από τους Τούρκους το Σεπτέμβριο του 1955 στην Κωνσταντινούπολη. Είχαν σχίσει τα στρώματα και τα παπλώματα και είχαν σκορπίσει παντού το βαμβάκι. Είχαν κουρελιάσει ρούχα, παπούτσια, κουβέρτες και χαλιά και όλα τα πιατικά είχαν θερματιστεί σε χιλιάδες κομμάτια. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της πολιτείας μας, αξιότιμοι κύριε Βουλευτά, κύριε Πάνο Σκουρελιάκο, αγαπητοί πρόεδροι και μέλη των ομοσπονδιών, των σωματείων των κοινοτικών μας ιδρυμάτων, εκλεκτοί ομιλητές, αγαπημένοι μου συμπολίτες, φίλοι μου, καλώς ήρθατε. Οφείλω να ευχαριστήσω τον αξιότιμο Δήμαρχο κύριε Κονδύλη και τους συνεργάτες του για αυτή την άψογη φιλοξενία και συνεργασία που έχουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Το θερινό σινεμά, αυτό το πολύ όμορφο χώρο που έφτιαξε ο Δήμαρχος εδώ στον Άλυμο, όταν η Έλλη Κόβη μου είπε ότι 13 Σεπτεμβρίου σημείωσε αυτή την ημερομηνία θα κάνουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση, δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι θα κατέβει όλος ο Άλυμος, το Φάληρο και όλοι από την Αθήνα οι Μικρασιάτες. Και ο λόγος που δέχτηκα ήταν γιατί για τα Σεπτεμβριανά ακούσαμε πάρα πολλές ιστορίες. Εγώ από τη γιαγιά μου, από τους θείους μου και από τη Σμήνη και από την Κωνσταντινούπολη. Και αυτός ήταν ο λόγος που δέχτηκα. Ντενίση, που είναι μαζί μας και δέχτηκε να την ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω μόνο να σας πω τη συγκυρία που γυρίστηκε αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό το ρεπορτάζ είναι ένα μέρος μιας εκπομπής των Φακέλων που προβλήθηκε το 2005, στα 50 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά. Και παρακαλώ πολύ τους τεχνικούς να πάρουν προς το βίντεο. Σεπτέμβριος του 1955. Στη Κωνσταντινούπολη το Πέραν είναι γεμάτο με ελληνικά μαγαζιά, ενώ στη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Έκθεση περιλαμβάνει για πρώτη φορά τουρκικό περιβάλλον.